Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που θα παρουσιάσουμε αμέσως τώρα. Καθώς πριν από λίγες ημέρες η Στέλλα Μαθιουδάκη, καλή συνάδελφος, είχε κάνει ένα ρεπορτάζ και το είχε παρουσιάσει βέβαια αναφορικά με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Ερεθύμνου και έχουμε και σχετικά βραδεία, σχετικές βραδεύσεις του Δήμου για αυτή την πρωτοβουλία αναφορικά με την αξιοποίηση μαγειρικών ελαίων. Με την ανταπόκριση βέβαια των πολιτών, κυρία Γκολφινοπούλου, να είναι μεγάλη. Κυρία Γκολφινοπούλου Νικολέτα, Διευθύντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίμνου του Δήμου Ερεθύμνου. Να σας καλησπερίσω. Μεγάλη ανταπόκριση. Καλησπέρα σας. Μιλάμε για τα τηγανέλαια, να το κάνω λίγο πιο... Μιλάμε λίγο για πιο... τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, τα τηγανέλαια, ναι, όπως λέμε, τα οποία μετά τη χρήση τους... δεν θα πρέπει να τα πετάμε στο νεροχύτη, στην αποχέτευση, ακριβώς, στο περιβάλλον. Γενικότερα. Το εγχείρημα το έχουν αγκαλιάσει οι πολίτες, οι δημότες. Ξεκίνησε πιλωτικά με τα σχολεία. Ναι. Και βάλαμε κάδους στα σχολεία, ενημερώνοντας τους μαθητές και δώσαμε κίνητρα για το όποιο σχολείο έχει τις μεγαλύτερες αποδόσεις, μαζεύει τις περισσότερες ποσότητες, θα έχει μία επιβράβευση. Έτσι τα παιδάκια και με αυτό το κίνητρο ανταποκρίθηκαν και είδαμε ότι το μετέφεραν στις οικογένειες. Από εκεί και πέρα σκεφτήκαμε να το μεταφέρουμε και στους δρόμους για τα νοικοκυριά. Γιατί ήδη συλλέγονται τηγανέλαια από ξενοδοχεία, από εστιατόρια, από στρατόπεδα. Αυτό που έλειπε ήταν να συλλέγονται από τα νοικοκυριά. Και έχετε τοποθετήσει κάδους στο Ρέθυμνο, σωστά? Έχουμε τοποθετήσει 30 κάδους στην πόλη και στους μεγάλους οικισμούς. Με ειδική σήμανση που καθοδηγεί το Δημότη πώς πρέπει να το διαχειρίζεται το λάδι για να το τοποθετήσει στον κάδο. Δηλαδή ότι πρέπει να είναι σε φιάλες και μετά τις φιάλες τοποθετούμε μέσα στον κάδο, όχι χύμα. Υπάρχει βέβαια και μία σύγχυση αναφορικά με τους κάδους, καθώς έχουν κίτρινο χρώμα και κίτρινο, ναι, χρώμα έχουν και οι κάδοι συλλογής γυαλιού. Σωστά, κυρία Γκολφινοπούλου? Πράγματι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί αυτή η κάδη μας τους έδωσε η Σάπτα Χανιά που διαχειρίζεται και το γυαλί. Έχουμε όμως προσπαθήσει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Συνήθως χρησιμοποιούμε τις καμπάνες που είναι κίτρινου μεγέθους και λιγότερο τους κάδους τέτοιου μεγέθους που μοιάζουν με τα τηγανέλαια. Μάλιστα. Και έλαια σε πλαστικές φιάλες πάντα, σωστά? Σωστά. Ναι, αναφορικά τώρα με το σύστημα των έξυπνων κάδων, να μας πείτε κάποιες... Αυτή είναι λοιπόν, ναι, μία καινοτομία. Στο πρόγραμμα που συνεργαζόμαστε με το Πολυτεχνείο Κρήτης, τοποθετήσαμε αισθητήρες μέσα στους κάδους, γι' αυτό και λέγονται έξυπνοι κάδοι. Είναι αισθητήρες λοιπόν που μέσω μιας πλατφόρμας μας ενημερώνουν για το ποσοστό πλήρωσης, για τυχόν βανδαλισμούς και διάφορες τέτοιες πληροφορίες. Οπότε τα στοιχεία αυτά πλήρωσης τα βλέπουμε εμείς και ο ανάδοχος που, ναι, κάνει την αποκομιδή. Οπότε γλιτώνουμε δρομολόγια. Κυρία Κολυφινοπούλου, μία επισήμανση. Η έξυπνη κάδη είναι η κίτρινη κάδη? Δεν κατάλαβα, είναι. Η έξυπνη κάδη είναι η κίτρινη κάδη? Είναι η συγκεκριμένη κάδη, επειδή, ναι, έχουν αισθητήρες. Αισθητήρες, ναι. Ναι, γι' αυτό τους λέμε έξυπνους, γιατί μας... λένε πότε σας προειδοποιούν. Σωστά, σας προειδοποιούν. Ακριβώς. Μάλιστα. Δεν σας ρώτησα βέβαια για τα στοιχεία τα οποία έχετε στην κατοχή σας. Η γλώσσα των αριθμών, τι έχει να μας παρουσιάσει? Ξεκίνησε η σύμβαση με τον άδεχο τον Δεκέμβριο του 2019. Ουσιαστικά δηλαδή είχαμε το 20 που μπορούσαμε να έχουμε πραγματικά στοιχεία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια θετική ανταπόκριση. Βέβαια μεσολάβησε και όλη αυτή η κρίση που δεν έχουμε τόση μεγάλη παραγωγή από νοικοκυριά, δεν είχαμε τουρισμό. Και όμως λαμβάνοντας υπόψη όλη αυτή την γκαμπή, ναι, πραγματικά ο κόσμος όλο και περισσότερο συμβάλλει στο πρόγραμμα αυτό. Είχαμε σκοπό να το επεκτείνουμε και σε περισσότερα σχολεία, αλλά τώρα με το να κλείσουν τα σχολεία δυστυχώς το αναβάλαμε. Μέχρι να ομαλοποιηθούν τα πράγματα. Αναφορικά τώρα με τις βραβεύσεις... Καλές οι καινοτομίες, το θέμα είναι να κερδίζουμε και επικοινωνιακά κάτι. Να ανεβαίνει και το ηθικό μας. Η Περιφέρεια Κρήτης, λοιπόν, ναι, επέλεξε αυτή τη δράση για να την προβάλλουμε στα πλαίσια του Interreg, σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα,
όπου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από αρκετές χώρες. Ναι. Η περιφέρεια Κρήτης προέβαλε αυτή τη δράση, την δέχτηκαν οι εταίροι, την αγκαλιάσαν και την προβάλλουν ως καλή πρακτική στο site στις πρώτες σελίδες του Interreg. Μάλιστα. Οπότε μπορεί όποιος χρειάζεται να μπει, να πάρει πληροφορίες και να επικοινωνήσει μαζί μας για να του δώσουμε περισσότερα για την τεχνογνωσία μας. Μάλιστα. Κυρία Γκολουφινοπούλ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εδώ είμαστε να παρουσιάσουμε τα στοιχεία, τα δεδομένα τους επόμενους μήνες. Αν θα υπάρξει περαιτέρω ανταπόκριση, είναι μία πάντως ξεχωριστή δράση και πρωτοβουλία. Γιατί όχι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.